Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Τεοχαρόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Γεια σας, κύριε Καρούτζο. Καλημέρα, καλησπέρα και στους γιατί είμαστε στο μετέχνιο. Σωστά. Λοιπόν, βλέπω δηλώσεις σας ότι λέτε ότι είναι αυτογκόλ να μιλάει για μαύρα χρήματα και για οικονομικά προβλήματα και ότι το κόμμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και ποια εξαιρετική κατάσταση είναι? Εντάξει, δεν είστε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ που χρωστάνε στις τράπεζες ασύλληπτα ποσά. Αλλά από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, το θέμα της Αυγής και του Κόκκινου και των ΜΜΕ τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σημερινό. Είναι ένα πράγμα που, ένα πρόβλημα που κρατάει χρόνια. Είχε θελούσιες, είχε τόνα, είχε τάλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ένα πηγάδι δίχως πάτο, ρίχνεις λεφτά μέσα και δεν τελειώνει ποτέ. Να τα βάλουμε στη σειρά τους. Ναι. Πρώτον, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σε αυτό το θέμα που χρωστάνε... Ναι, τις Μιχαλούς, αυτό το ξέρουμε. Okay. Ένα δίσταστο σχεδόν, τα δύο κόμματα μαζί, σε δάνεια. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε δάνεια. Mm-hmm. Είχε πάρει το 2008, όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος, υπήρχε ένα δάνειο της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ακόμα να αποπληρωθεί. Αποπληρώθηκε όλο το 2020. Mm-hmm. Και το 2020 δεν προσθέτει ένα ευρώ στις τράπεζες. Ούτε ένα ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά έχουν μειωθεί όμως τα έσοδα δραματικά. Αφήστε με λίγο να σας πω και για να απαντήσω το ερώτημά σας. Το πρώτο. Δεν χρωστούσε ούτε ένα ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Και επίσης, όταν ανέλαβε ο πρόεδρος, όταν εκλέχθηκε ο πρόεδρος, ο Νίνος Στέφανος Κασελάκης, δεν χρωστούσε ούτε ένα ευρώ σε εργαζόμενους. Τα ζητήματα αυτά είναι τα πρώτα που βάζω. Το δεύτερο, άρα οποιαδήποτε συζήτηση έχουμε ανοίξει εσωτερικά και μάλιστα σε δημόσια για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος είναι ένα υγιές ανεξάρτητο κόμμα από τα συμφέροντα, υγιές από τις τράπεζες, από δάνεια, ενώ τα άλλα κόμματα έχουν αυτά τα οποία έχουν, αδικεί το κόμμα μας. Αυτό είπα γιατί με ρωτήσατε από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη πλευρά. Θέλω να τονίσω για να βγει και το κόκκινο, επειδή με αναφέρατε. Ναι. Για να βγει και το κόκκινο. Η Αυγή και το κόκκινο, ξέρετε, ήμουν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Η Αυγή και το κόκκινο έχει μπει σε ένα πρόγραμμα εξορθολογισμού, εξυγίανση. Γιατί πράγματι υπήρχαν ζητήματα. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό το λόγο είχε μειωθεί από 4 εκατομμύρια ευρώ η κατέτωση οικονομική επιβάρηση. Ναι, σε 3,7, στη συνέχεια σε 3 εκατομμύρια ευρώ, είχε προγραμματιστεί για 2,3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά υπήρχε ένα πρόγραμμα οικονομικής εξυγείας, γιατί πράγματι υπάρχουν ζητήματα. Μόνο που ήρθε η κατάρρευση των ποσοστών σας στις τελευταίες εκλογές, που μεταφράζεται σε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Άρα και πάλι πρέπει να δούμε τα ζητήματα και να τα συζητήσουμε. Αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη στιγμή από τα μεγάλα κόμματα εννοώ, είναι το υγιές και ανεξάρτητο κόμμα, δεν έχει δάνεια, δεν χρωστάει στις τράπεζες, δεν χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα αυτή η συζήτηση που άνοιξε, κατά την άποψή μου, αδικεί το κόμμα, πληγώνει τους ψηφοφόρους μας και ουσιαστικά πρέπει να σταματήσει. Μαύρου χρήματος. Αυτό λέω, αυτό αναφέρουμε, ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα. Ναι, να σταματήσουν γιατί δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση για να κουκουλωθεί η υπόθεση ή γιατί δεν υπάρχουν. Από ό,τι άκουσα τον πρόεδρο πρώτο. Άλλο να μην υπάρχει θέμα και άλλο να υπάρχει και να θέλουμε να το θάψουμε γιατί δεν μας εύνοει πολιτικά. Από ό,τι άκουσα τον πρόεδρο, στις τελευταίες συνεντεύξεις δεν μιλάει πλέον για μαύρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάει για το θέμα το ότι στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση γίνανε ορισμένες οικονομικές δαπάνες, οι οποίες στους προμηθευτές η πληρωμή τους θα γινόταν μετά τις εκλογές. Αυτό είναι ένα εντελώς άλλο θέμα. Συνεπώς, το οποίο άλλο έχει χρωστάω τώρα. Και άλλο μαύρα. Βέβαια. Άρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο μπήκε από τον πρόεδρο είναι εντελώς άλλο θέμα. Όσον αφορά το ζήτημα των μαύρων, νομίζω ότι ελπίζω να μην ξανακουστεί ποτέ, γιατί από τον ίδιο τον πρόεδρο πλέον δεν ακούγεται καν. Δεν είπε μόνο ο πρόεδρος. Θυμάμαι και τις δηλώσεις του κ. Αποστολάκη που στην ουσία είπε ότι όλα τα κόμματα παίρνουν μαύρα. Τη διευκρίνησε στη συνέχεια. Και αυτό. Τη διευκρίνησε. Αν θέλετε όμως τη δική μου άποψη σε αυτό το θέμα, είναι ότι η πολιτική γραμματεία του κόμματος, τα συλλογικά όργανα του κόμματος, οφείλουν να δώσουν μια ξεκάθαρη, συλλογική και ομόφωνη απάντηση στις συνεδριάσεις μας, η οποία θα ξεκαθαρίζει όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί υπήρξαν διάφορες τέτοιες πιθανόν ατυχείς δηλώσεις, οι οποίες δημιούργησαν ένα ζήτημα. Όσον αφορά σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση, κοιτάξτε, εκλογές όταν γίνονται, ξέρετε, οι προμηθευτές, σε ορισμένα ζητήματα πληρώνονται και μετά τις εκλογές. Αυτό πάντοτε. Για να μπορέσει να βγάλει τις εκλογές. Αυτό δεν είναι πληρώνονται και ποτέ, θα έλεγα εγώ. Σε εμάς δεν συνέβαινε ποτέ ή δεν συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω το εξής, κοιτάξτε κάτι. Αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα, το οποίο είναι ένα καθαρό υγιές κόμμα, το οποίο
πληρώνει, παλεύει, ξαναπληρώνει. Και άλλο. Να, η συζήτηση αυτή. Να ξαναγυρίσω πίσω στα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένω, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστούν 1 δις ευρώ μαζί στις τράπεζες, αυτή τη στιγμή είναι μια ζήτηση όχι μόνο αδική το κόμμα μας. Είναι πραγματικά αυτό που μου είπατε προηγουμένως και το έχω πει, ένα τεράστιο αυτοβόλο. Αυτό αναφέρατε. Ναι, όχι, άλλο θέλω να θα ξαναγυρίσω όμως στο θέμα της βιωσιμότητας. Όταν τίθεται θέμα πληρωμής πλέον των υπαλλήλων του κόμματος, γιατί ακόμα πρέπει να έχει υπαλλήλους για να λειτουργήσει, δεν μπορεί να μην έχει υπαλλήλους για να λειτουργήσει. Και όταν με βάση αυτά που είπε ο κύριος Κασελάκης, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ τρώνε πάνω από το μισό της κρατικής χρηματοδότησης, πώς μπορεί αυτό να είναι διαχειρίσιμο οικονομικά? Ακριβώς, γιατί ακριβώς, η οικονομία είναι ένα και ένα κάνουν δύο, δεν κάνουν τέσσερα. Ακριβώς δεν φυτρώνουν λεφτά από κάπου. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω. Ναι. Ακριβώς όλα αυτά είναι προς συζήτηση στα συλλογικό μας όργανα. Από την εκλογή του Προέδρου, βέβαια, μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν τέθηκε κανένα τέτοιο ζήτημα σε συνεδρία συλλογικού οργάνου. Και θέλω να τονίσω: η πρώτη φορά που τέθηκαν αυτά τα ζητήματα και ενημερώθηκε η πολιτική γραμματεία ήταν μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Μετά τις ευρωεκλογές. Συνεπώς, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν υπάρχουν ζητήματα, συλλογικά οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Και το πρόγραμμα εξυγίανσης που υπήρχε και υπάρχει για τις. Πάντως υπήρχε ένα θέμα, γιατί ο κ. Κασελάκης έδωσε δάνειο ο ίδιος στο κόμμα. Για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Άρα το πρόγραμμα. Δεν, δεν υπήρχε. Λέτε προεκλογικά, δεν τέθηκε. Επιτρέψτε μου, διότι δεν συζητήθηκαν ποτέ τίποτα από όλα αυτά στα συλλογικά όργανα. Ναι, δεν σας προβλημάτισε όμως ότι έρχεται ο πρόεδρος του κόμματος και βγάζει χρήματα προσωπικά του και τα δίνει ως δάνειο για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Να σας πω το εξής. Είμαστε το μόνο υγιές και ανεξάρτητο κόμμα. Αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται αδικεί το κόμμα. Είμαι σαφής αυτό. Σας κάνω όμως μια ερώτηση. Εσείς, όταν βλέπετε τον πρόεδρο. Ναι, όχι, αυτό δεν συζητάμε τώρα για τους άλλους. Αυτά είναι γνωστά. Μη συζητάμε για εσάς. Γιατί λέει, πάμε στους άλλους. Γνωρίζω, τότε πληρώθηκαν και πάλι από την κρατική επιχορήγηση. Αυτό που αναφέρεται υπάλληλο. Τώρα μπαίνω σε μια συζήτηση με εντελώς τεχνική. Ναι, γιατί τα έδωσε τα χρήματα ο κ. Κασελάκης και μπήκε στο στόχαστρο κιόλας της αντιπολίτευσης. Για μια εξυπηρέτηση ημερών. Ενδιάμεση χρηματοδότηση δηλαδή έκανε. Για μια εξυπηρέτηση ημερών από ό,τι γνωρίζω. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στην Νοβάρτης, γιατί νομίζω ότι έχουμε φουρτούνες και εκεί πέρα. Γιατί η κυβέρνηση ουσιαστικά σας κατηγορεί ότι στήσατε. Επιμένω στο προηγούμενο ζήτημα, στο ότι εδώ μέσα αυτή η συζήτηση οφείλει με απόφαση συλλογική του κόμματος, με μια προωθητική απόφαση να σταματήσει εδώ και τώρα, διότι είμαστε το μόνο υγιές και ανεξάρτητο κόμμα από τα συμφέροντα και γι' αυτό το λόγο αδικεί και πληγώνει τους ψηφοφόρους. Επιμένω. Ναι, αλλά πρέπει να βρεθούν και χρήματα, ξαναλέω. Για να κληρώνονται. Τα κόμματα, κύριε, για να λειτουργούν. Ναι, αυτό λέω. Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν χρήματα. Ναι, δεν φυτρώνουν λεφτά. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν έχει έξοδα πρέπει να πληρώνει. Στο σπίτι σας δεν πρέπει να φέρονται χρήματα. Ένα νοικοκυριό το οποίο είναι υγιές αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα για να τα βγάλει πέρα. Είναι άρα κάτι αυτό. Κόβει από εδώ, κάτι κάνει από εκεί. Βεβαίως, βέβαια, και το παλεύει. Άλλο αυτό όμως και άλλο ένα άλλο νοικοκυριό παραδίπλα το οποίο παίρνει δάνεια, δεν τα αποπληρώνει. Δεν είναι αυτή, ναι, μόνο αυτή, μόνο είναι από το τα νοικοκυριά πρέπει να λύσει το δικό της πρόβλημα, όχι του άλλου νοικοκυριών, έτσι. Ακριβώς, εγώ δεν ασχοληθώ να λύσω του διπλανού νοικοκυριού, το δικό μου θα ασχοληθώ. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στην Νοβάρτης. Σας στην ουσία η Νέα Δημοκρατία έρχεται και σε κατηγορία ότι στήσατε δουλειά και κάποιοι βγάλανε λεφτά και πήγατε να τους κλείσετε όλους μέσα με μια στημένη ιστορία. Κοιτάξτε, με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση δεν μπαίνω στη συζήτηση. Εγώ δεν έχω ακούσει. Κοιτάξτε. Να σοβαρευτούμε λίγο. Σε σχέση με το ερώτημα. Να σοβαρευτούμε λίγο. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι να στοχοποιούνται για άλλη μια φορά ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων. Ναι. Περί αυτού μιλάμε σήμερα. Δεν μιλάμε για όλα τα ζητήματα. Και εγώ θέλω να πω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν λάβει 20 εκατομμύρια ευρώ. Να σας απαντήσω. Ναι. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, πρώτον, η Αμερικάνικη δικαιοσύνη τους θεωρεί αξιόπιστους, σύμφωνα με αποφάσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη το 2022, με βούλευμα όταν προσέφυγαν πάλι τα ίδια άτομα για να μην είναι προστατευόμενοι, αποφάσισε ότι πρέπει να μείνει το καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων και απέρριψε το αίτημά τους. Το 2022 μιλάμε η ελληνική δικαιοσύνη. Άρα, συνεπώς, για ένα ζήτημα που αφορά το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων, που είναι προστατευόμενοι για κάποιους λόγους που η ελληνική δικαιοσύνη και η αμερικάνικη δικαιοσύνη έχουν αποφανθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού μιλάμε για το κράτος δικαίου, εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ανοίγει. Ναι, βέβαια, η υπόθεση πήγε στο αρχείο αυτή. Κυρίως για λόγους εσωκομματικούς της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι φανερό το τι συμβαίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκε πολιτικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χαϊδέψει τα αυτιά του Αντώνη Σαμαρά με αυτό το θέμα. Αυτή είναι, νομίζω, η ιστορία. Αν έχουν διαφορές, θα λυθούν με την οβάρτη τις διαφορές τους. Όχι, δεν θα λυθούν. Είπα, τότε... θα χαϊδέψει αυτιά. Δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Είναι λίγο, ξέρετε, όπως το παρουσιάζετε, τόσο απλοϊκά. Δεν φαντάζομαι ότι λύνονται έτσι διαφορές στα κόμματα. Δεν είπα ότι θα λυθούν. Είπα ότι για λίγο καιρό προσπαθούν να κάνουν αυτό το. Να παρέχουν αυτή την πολιτική υπηρεσία στον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, γιατί βλέπω ότι επανήλθε σήμερα. Άκουγα τον κύριο Πλεύρη το πρωί να λέει ότι οι μάρτυρες είπαν ψέματα, γι' αυτό η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Ότι αν έχουν πάει χρήματα στους μάρτυρες, τότε υπάρχει άλλο θέμα. Η ελληνική δικαιοσύνη απεμφάνθη το βούλευμά της σε σχέση με το καθεστώς της προστασίας. Εγώ μιλάω για το καθεστώς προστασίας. Για την προστασία μιλάμε τώρα. Και στην προστασία του 22. Όταν υπάρχει ήδη όφελος, βέβαια, η προστασία πρέπει να υφίσταται. Εντάξει, η ελληνική δικαιοσύνη εδώ είναι, εκεί ήταν το 22, το 23. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολιτικός, πολιτική αξιολόγηση. Αυτό υποτίθεται ότι είναι καινούργιο στοιχείο. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Σαράκης, όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, έχει πάρει τόσα χρήματα. Όποιος θέλει θα πάει στην ελληνική δικαιοσύνη και θα κρυθεί αν θέλει να ξαναπάει. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα. Έχουμε κράτος δικαίου. Εγώ, ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι η υπονόμευση του κράτους δικαίου αυτά τα χρόνια είναι τόσο μεγάλη από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε σχέση με τις υποκλοπές, σε σχέση με τα τέμπη στη συνέχεια, μετά τα τέμπη με το κουκούλωμα, τις επιχείρησεις του κουκουλώματος και κυρίως με τις υποκλοπές, με όλο αυτό το ζήτημα σε σχέση με την παρακολούθηση. Αυτό όμως είναι σε αντίθεση με το έχουμε κράτος δικαίου, έτσι που λέτε. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συνέβησαν, θεωρώ ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που καθημερινά υπονομεύει το κράτος δικαίου όταν παρακολουθεί τους πολιτικούς αρχηγούς, τους πολιτικούς αντιπάλους, στην ενιαία κέντρα με το Predator και με την ΕΕΠ. Δεν αφήνει τις ανεξάρτητες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, αυτό και που έρχεται τώρα και λέει κάνετε τα ίδια. Είναι το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων. Και κοιτάξτε, έρχεται κάτι, τώρα και λέει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα ίδια στείνοντας πολιτικές σκευωρίες σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων. Ακούει τα επιχείρηματά μας, ακούει και τα επιχείρηματα της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να κρίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο τέλος ο πολίτης θα κρίνει. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και. Να υπάρχει και αντιπολίτευση, γιατί από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση από εσάς ούτε από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και ως αριθμητική δύναμη, αλλά και ως αντίβαρο προς την κυβέρνηση. Κύριε Καρούτσο, για να υπάρχει αντιπολίτευση ακριβώς αυτό ισχυρή, πρέπει πρώτον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πιστέψει στις δυνάμεις του. Ποιες δυνάμεις του εννοώ και θα το εξηγήσω εδώ σαφέστατα. Νομίζω ότι όσοι κυρίαρχοι δύναμη του προοδευτικού χώρου, έστω με 2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες ευρωεκλογές, οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για έναν μεγάλο προοδευτικό χώρο, μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο εν ώψη των επόμενων εκλογών. Το γαλλικό μέτωπο δείχνει τον δρόμο. Καλά, θα τελειώσουν οι εκλογές κάποια στιγμή. Δεν είναι. Η Γαλλία δείχνει τον δρόμο. Σε εκλογικό επίπεδο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα. Η Γαλλία δείχνει τον δρόμο. Η Γαλλία έδειξε τον δρόμο. Σε εκλογική επιτυχία μιλάμε, έτσι. Γιατί θα κριθεί και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα που έγινε στην Γαλλία. Πάντως, σε πρώτη φάση, αν και έγινε τελευταία στιγμή, εμείς λέμε ότι να γίνει καιρό στην Ελλάδα, τελευταία στιγμή έγινε και ουσιαστικά κατάφερε να σταματήσει εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον τον κίνδυνο της Λεπέν και να περάσει και τον Μακρόν. Κάνοντας συμφωνία με τον Μακρόν, έτσι, ο οποίος βγήκε και ενισχυμένος και αυτός. Και το αριστερό μέτωπο από τη συμφωνία που κάνανε για πόσες υποψηφίες στο δεύτερο γύρο. Αν τα παραβλέπουμε αυτά. Το γαλλικό μέτωπο, εκεί που δεν περίμενε κανένας, κέρδισε τη Λεπέν, κέρδισε και το Μακρόν. Αυτό είναι το αποτύπωμα των γαλλικών εκλογών. Εγώ λέω ότι αν εδώ το κάνουμε και εκέρος και ακόμη νωρίτερα, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα. Άντως, εγώ θέλω να είμαι, είναι το κρίσιμο για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Ο κόσμος αυτό βλέπει. Η Λεπέν βγήκε πρώτη στον πρώτο γύρο. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει, κάθε χώρα έχει το εκλογικό τη σύστημα. Και η Νέα Δημοκρατία θα είχε ποτέ κυβέρνηση αν δεν είχε 50 έδρες. Ναι, σωστά. Αλλά βγήκε πρώτη όμως. Η κάθε χώρα έχει το εκλογικό τη σύστημα. Η κάθε χώρα έχει το εκλογικό τη σύστημα. Πρώτη σε έδρες στη Γαλλία είναι το γαλλικό μέτωπο. Όλα τα άλλα. Και δεύτερος ο Μακρόν, έτσι. Όχι η Λεπέν. Βεβαίως. Και τρίτη Λεπέν. Αυτά όλα, αν τα έλεγε κανένα, πότε σήμερα τι μέρα έχουμε Δευτέρα. Όχι, άμα τα έλεγε, θα τον πρίσω για τρελό. Έτσι, αν μου λέγατε πριν 10 μέρες, εγώ θα σας έλεγα ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι. Αν μου λέγατε είστε υπεραισιόδοξοι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, κανένα δεν το πιστεύει. Εγώ λέω λοιπόν, ας κάνουμε και εδώ ένα ping-pong στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ας κάνουμε μια μεγάλη προοδευτική εκλογική συμμαχία. Το ακούω πολύ, αλλά δεν το βλέπω πάντως, κύριε Θεογαρόπουλε. Αυτό θα παλέψουμε να γίνει και να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έχουμε και ένα καταστατικό συνέδριο μπροστά μας με στόχο να πάρουμε ακριβώς αυτές τις πρωτοβουλίες, κατά την άποψή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.